Γελίτσα κατών, γελίτσα κατών. Γελίτσα κατών, σαν μπουκούρα τα σγιών. Βαϊτάν παζάρ, βαϊτάν τα παζάρ. Βαϊτάν τα παζάρ, μωρανιέ πουλιάζα. Πουλιά μπαν βέτα μπαρδά, γελίτσα κατών. Γελίτσα κατών, γελίτσα κατών, σαν μπουκούρα τα σγιών. Βαϊτάν τα παζάρ, βαϊτάν τα παζάρ. Βαϊτάν τα παζάρ, μωρανιά τελέζα. Τελιά θόη, νιέλμα μου απουλιά μπαν βέτα μπαρδά, γελίτσα κατών. Γέλιτσα κατών, γέλιτσα κατών, σαν μπουκούρα τα σγιών. Εκ μέρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων να σας καλωσορίσω στην απόψινή εκδήλωση, στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Πέτρο Φουρίκη και το έργο του, από τον Αντιπεριφερειάρχη και συγγραφέα Πέτρο Φιλίππου. Κύριε Δήμαρχε Σαρονικού, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε. Από τον πρόλογο του βιβλίου, και σε αυτό θα ήθελα εγώ από τη δική μου μεριά ως υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων να σταθώ, υπάρχουν δύο σημεία που θα ήθελα να επισημάνω και είναι τα εξής. Πρώτον, έχω να πω ότι ο κύριος Φιλίππου, προκειμένου να συνεχίσει την έρευνά του και να συγκεντρώσει υλικό για τον Πέτρο Φουρίκη, καταφεύγει στο αρχείο του Τελευταίου, το οποίο αρχικά βρίσκεται στον Εξοραϊστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Ευρυπίδης και έπειτα στη Βιβλιοθήκη του Δημαρχείου της Σαλαμίνας. Εδώ λοιπόν εγώ θέλω να σταθώ και να τονίσω την αξία και το ρόλο των δημοτικών ή αλλιώς λαϊκών βιβλιοθηκών και κατά πόσο αυτές συμβάλλουν στην ιστορική έρευνα, στη διαφύλαξη, διάσωση και διάδοση της γνώσης. Αν σκεφτεί κανείς τη συμβολή γενικά στην έρευνα των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών που υπηρετούν την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα την οποία εξυπηρετούν, για φανταστείτε οι δημοτικές βιβλιοθήκες σε τι ακριβώς συμβάλλουν ή σε τι θα μπορούσαν να αναδειχθούν για την τοπική κοινωνία. Και όχι μόνο στην οποία υπάγονται, παρουσιάζοντας αντίστοιχα αποτελέσματα και βέβαια σε ένα ευρύτερο και πολυπίκυλο κοινό. Έχουν ανάγκη χρηματοδότησης και στελέχωσης εξειδικευμένου προσωπικού. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα αναφερθώ και θα κλείσω με αυτό, είναι η αναφορά στη σχέση του Πέτρου Φουρίκη με τον δικό μας, σε εισαγωγικά, Χρήστον ή Πέτρο Μεσογείτη. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων εδώ και αρκετά χρόνια έχει στη συλλογή της την προσωπική συλλογή του Χρήστου ή Πέτρου Μεσογείτη, καθώς επίσης ο ίδιος ο κύριος Φιλίππου το 2012 επιμελήθηκε την έκδοση ημερολόγιων Ελληνοϊταλικού Πολέμου 1940-41 του ίδιου του Χρήστου ή Πέτρου Μεσογείτη. Όπως επίσης στη βιβλιοθήκη μας έχουμε και το αρχείο του, το οποίο το τελευταίο διάστημα ως Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων κάνουμε προσπάθειες να το αναδείξουμε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον κύριο Φιλίππου για την τιμή που μας κάνει να παρουσιάσει το έργο του και βέβαια με τη στάση του και την αγάπη του στη γνώση εμπλουτίζει συνεχώς τη συλλογή της βιβλιοθήκης μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε έναν χώρο ο οποίος έγινε κατά ένα μεγάλο μέρος από το πάθος ενός πολιτικού ανδρός. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο πάλι έγινε χάρη στο πάθος ενός πολιτικού ανδρός. Και τούτο το βιβλίο, μη γελιόμαστε, μπορεί να είναι να ασχολείται με ιστορία, με αρχαιολογία, με γλωσσολογία, με λαογραφία, αλλά πρωτίστως για μένα είναι, όπως και η δουλειά του Φουρίκη, είναι μια πολιτική πράξη. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, όπως και τούτο το Δημαρχείο, όπως και πολλές πλατείες, πολλά έργα, πολλά αγαθά στον τόπο τούτο, οφείλουν την ύπαρξή τους στο πάθος του Πέτρου Φιλίππου. Ο κύριος άξονας του βιβλίου αυτού είναι η γλώσσα. Ξεκινάει με την αρβανίτικη διάλεκτο και τελειώνει με αυτήν. Μέσα από εκεί συσχετίζονται τα πάντα. Μέσα από τη γλώσσα περνάει η ιστορία, περνάει η λαογραφία, περνάει η αρχαιολογία, περνάνε τα πάντα. Περνάνε ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα. Γιατί έχει σημασία να διατηρηθεί μία διάλεκτος, μία μειονοτική διάλεκτος. Εδώ έχει σημασία να κρατήσουμε κι εμείς στη γλώσσα μας ό,τι μπορούμε. Ένας κόσμος ολόκληρος είναι η γλώσσα. Και γι' αυτό
Είναι σπουδαία η δουλειά που έκανε ο πρωτοπόρος για την εποχή του αρχαιολόγος Φουρίκης, όπως και σπουδαία είναι η δουλειά που έκανε ο Πέτρος ο Φιλίππου για να επαναφέρει στο προσκήνιο τον μεγάλο τούτο άνδρα, ο οποίος ήταν ξεχασμένος. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Φάνη Καπραλιώτη, ερευνητή στη Ροδίφη, και τον κύριο Χρήστο Μιλωνά, συγγραφέα και συλλέκτη, οι οποίοι θα παραθέσουν βιογραφικά στοιχεία του Πέτρου Φουρίκη, αφού σημειώσω ότι ο Φάνης Καπραλιώτης ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε τον Πέτρο Φιλίππου στο αρχείο του Πέτρου Φουρίκη, που βρισκόταν στον Επιμορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνας Ευρυπίδης. Σαλαμίνας Ευρυπίδης. Ο Χρήστος Μιλωνάς πρόσφερε το φωτογραφικό υλικό από το αρχείο που του είχε παραχωρηθεί από μέλη της οικογένειας Φουρίκη, καθώς και γραβούρες που φιλοτέχνησε ο ίδιος για τις ανάγκες της έκδοσης του βιβλίου, ενώ είχε και τη γενική επιμέλεια της ημερίδας αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο του Φουρίκη, που έγινε σε Σαλαμίνα στις 11 Νοεμβρίου του 2017. Ο Φουρίκης με αίτησή του και με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Δεκέμβρη του 1929 επανήλθε στη δημόσια υπηρεσία, διοριζόμενος τακτικός ταξινόμος του Λαογραφικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, σήμερα κέντρο ερεύνης, με βαθμό τμηματάρχη Α τάξης. Το Γενάρη του 1931 έθεσε υποψηφιότητα καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του νεοειδρυμένου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την κατάληψη της καινής έδρας της αρχαίας ιστορίας. Το Γενάρη του 1932 έγινε διευθυντής του Λαογραφικού Αρχείου, με το βαθμό του Διευθυντή Β, και το Μάιο του 1934, με νέα προαγωγή έλαβε το βαθμό του Διευθυντή Α, σε αυτό το αρχείο, αντικαθιστώντας τον Στύλπωνα Κυριακίδη, καθηγητή της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί, σε αυτό το αρχείο, με τη βοήθεια των συνεργατών του, αποδίθηκε σε ολόψυχη προσπάθεια προαγωγής της υπηρεσίας του και ολοκλήρωσης των πολλών και ποικίλων προσωπικών ερευνών και μελετών, που από χρόνια επεξεργαζόταν και προετοίμαζε στα αντικείμενα της λαογραφίας, της γλωσσολογίας και της αρβανιτολογίας. Ήταν παρεμοιώδης και υποδειγματική η εργατικότητα και η μεθοδικότητα στην επιστημονική δράση του. Σε σημείο που να ξεχνά το φαγητό και τα φάρμακά του, δουλεύοντας σε αυτό το αρχείο, στο σημερινό ισόγειο της Ακαδημίας Αθηνών, πολλές φορές μέχρι αργά τη νύχτα. Επιτρέψτε μου, σαν Σαλαμίνιος κι εγώ, και πιστεύω ότι εκφράζω το σύνολο των Σαλαμινίων, για μια ακόμη φορά θερμότατο ευχαριστώ στο φίλο τον Πέτρο, γιατί εμείς οι ντόπιοι δεν καθορθώσαμε να εκδώσουμε αυτό το βιβλίο του Φουρίκη. Δεν είχαμε τη δυνατότητα ποτέ να το κάνουμε. Σε ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είμαστε ευγνώμονες. Θα καλέσω τον Βαγγέλη Φιλίππου να μας διαβάσει με το δικό του τρόπο τα βιογραφικά στοιχεία, έτσι όπως μας δίνει για τον Πέτρο Φουρίκη ένας συντοπίτης μας, ο Χρήστος Πέτρου Μεσογείτης. Πολύ περισσότερο όμως και από τον ευσυνείδη των κεδραστήριων υπάλληλων και από τον φιλότιμο και μελετηρών επιστήμονα, θα μείνει αλυσμόνητος εις όσους εγνώρισαν τον Πέτρο Φουρίκη ο υπέροχος άνθρωπος, διότι συνεδίαζεν εις μίαν πράγματι σπανίαν ισορροπίαν την ανεξάντλητον ευγένεια της ψυχής και την αλήγιστον ευθύτητα του χαρακτήρος. Ήτο προς όλους ευπροσίγορος και μιλήχιος, χωρίς όμως η άμετρος καλοσύνη αυτού να βλάπτει την αυστηράν ανεξαρτησία του χαρακτήρος του ανδρός. Στην ομιλία του 1900 υπάρχει μικρό απόσπασμα στίχων από άγνωστο ποιητή που αναφέρεται στο Σαλαμίνιο ήρωα Γεώργιο Γκλίστη, που έπεσε στην πολιορκία της Ακρόπολης, το οποίο απόσπασμα θα μας απαγγείλει η ηθοποιός Ευανθία Κιάκου. Μέσα στους νιούς που λαχταρούν και ξεσπαθώνουν πρώτοι, ο Γκλίστης Λεοντόκαρδος, λεβέντης ανδριωμένος, γιαννιάτα και παλικαριά στη χώρα ξακουσμένος, γυρνά τα μάτια του ψηλά κατά το κάστρο πάνω και τα κολλά στο Σερμπετζέ. «Αχ, Θεέ μου, πριν πεθάνω θέλω να ειδώ το Σερμπετζέ στα χέρια μας και πάλι». Είπε ο καπετάν, κτενάς από τη μεριά την άλλη. «Γεια σου, Λεβέντη», του απαντά και στρέφοντας τα μάτια στα παλικάρια λόγυρα. «Να γίνουμε κομμάτια», τους λέει, «αν δεν πάρουμε το κάστρο ως να βραδιάσει». Λυσούν οι Τούρκοι από ψηλά και τα κανόνια αδειάζουν. Μαζεύονται στο Σερμπετζέ και Αλλάχ, Αλλάχ φωνάζουν. Μα οι Αθηναίοι έχουν πια το πόδι τον πατήσει και με στη ζάλη του καπνού, με στις μάχες το μεθύσει, σκοτώνουν και σκοτώνονται και σφάζονται και σφάζουν. Ξαφνικά οι φίλοι στρέφονται στα μάτια και κοιτάζουν σε μια παράμερη μεριά τον Γκλίστη ξαπλωμένο. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και επειδή
Εν αρχή είναι ο λόγος. Θα ξεκινήσουμε από τη γλωσσολογία. Ο κύριος Νίκος Παντελίδης, αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Εδώ βλέπετε πού μιλούνταν τα αρβανίτικα παλαιότερα στην ανατολική στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Όπως βλέπετε, η έκταση της γλώσσας ήταν αρκετά μεγάλη. Όπως βλέπετε, ελληνικά έχουμε μερικές νησίδες, όπως είναι η Θήβα, ο Οροπός, η ίδια η Αθήνα, λίγο προς τα βόρεια της Αθήνας και τα Μέγαρα. Και εδώ βλέπετε την έκταση με το ροζ μόνο, η έκταση που είχαν τα αρβανίτικα το 19ο αιώνα στην Πελοπόννησο. Όπως βλέπετε, δεν είναι μόνο οι γνωστές περιοχές της Αργολίδου Κορινθίας, αλλά μιλάμε ότι έχουμε αρβανίτικα και στην Αχαΐα, και στη Γορτινία και σε κομμάτια της Ηλίας, αλλά και στη Βόρεια Μεσσηνία. Ακούσουμε τώρα ένα παραμύθι. Όσοι έχετε το βιβλίο, είναι σελίδα 460 και θέλετε να παρακολουθείτε. Είναι ένα χουί, όπως λέμε στη Ρούμολ, που το έχω κι εγώ. Θα ακούσουμε το παραμυθάκι του γραμματισμένου παιδιού, το οποίο το είχε συλλέξει ο Φουρίκης από τα καλύβια του Κουβαρά, και θα το παρουσιάσουν στα αρβανίτικα ο Γιάννης ο Πρόφης και στα ελληνικά η Ευανθία Κιάκο. Παραμύθεζα. Εδιάλυτ γραμματισμέν. Ίσνη χέρ ενή καιρό νη διάλ μονομπύρ. Τρίμ εδεϊ μπούκουρ. Εδεϊ ηγιάτη. Εδεϊ γέμπα. Εμπισόινε γράμμα. Ψε ηγί σούμ. Ήταν μια φορά και ένα καιρό ένα παιδί, μοναχοπέδι, παλικάρι και ωραίο. Και ο πατέρας του και η μητέρα του το μαθαίνανε γράμματα, γιατί τα μάθαινε πολύ. Την περίπτωση που θέλουν να μιλήσουν, που δεν θέλουν να προφέρουν την κακή λέξη δαίμονες, ας πούμε, ή αγερικά. Αντί να πούνε ο διάολος, αυτός λένε ο πάστε μούτζετ, αυτός που να έχει τις μούτζες. Συνεχίζω την ανάγνωση. Η κυρία Ανδρομάχη Οικονόμου είναι διευθύντρια ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και θα δει το θέμα από λαογραφική άποψη. Έτσι, χάρη στη συνδρομή του Φάνη Καπαραλιώτη, ο Πέτρος Φιλίππου επισκέπτεται τη Σελαμίνα και καταφέρνει με τη βοήθεια της συζύγου του, Κατερίνα Σωτηρίου, να διατρέξει και να τακτοποιήσει, όπως σημειώνει ο ίδιος, τα κατάλοιπα του αρχείου Φουρίκη, που φυλάσσονταν αταξινόμητα και ασυντήρητα μέχρι τότε, στον εξοραϊστικό επιμορφωτικό σύλλογο Ευρυπίδης. Οι προσπάθειες συνεχίζονται και ο Φιλίππου ακολουθεί την πορεία του αρχείου στη λαογραφική συλλογή του Δήμου Σαλαμίνα, στο μουσείο και τη βιβλιοθήκη, ενώ παράλληλα ανασυνθέτει το δίκτυο των ανθρώπων που ασχολήθηκαν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με το αρχαϊκό υλικό. Και τώρα ήρθε η κρίσιμη ώρα να μας μιλήσει εκείνος ο οποίος έφτιαξε το βιβλίο, ο φιλόλογος, αρχαιολόγος, επί 24 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχος εδώ στην περιοχή μας και είναι αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, ο Πέτρος Φιλίππου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί νομίζω σχεδόν τα περισσότερα έχουν υποθεί. Να πω ότι αισθάνομαι και χαρά και συγκίνηση που είστε όλοι εδώ, γιατί αυτό το βιβλίο ήταν μία διαδρομή πολλών χρόνων και κοπιώδης διαδρομή. Μάλιστα θυμάμαι τις βράδια που καθόμουν και μελετούσα, που μου λέει η Κατερίνα, κάθε και γράφεις κάθε βράδυ, κάθε και γράφεις, και λέω, ξέρω, γράφω ένα βιβλίο που δεν ξέρω και θα το διαβάσει ποτέ κανείς. Και το πίστευα, το πίστευα. Τα αρβανίτικα, μία γλώσσα ξεχασμένη, για την τοπική μας ιστορία, και αυτό νομίζω πρέπει να σημαίνει σε πάρα πολλά σημεία στον ελλαδικό χώρο. Ελάχιστα γνωρίζουμε όλοι. Μαθαίνουμε τι γίνεται στον κόσμο, μαθαίνουμε τα πάντα, αλλά για την τοπική μας ιστορία, ο καθένας για την περιοχή του, ξέρει πάρα πολύ λίγα και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Αυτά ήταν τα κίνητρα και το μεράκι που έκανε όλη αυτή τη δουλειά. Η στιχομηθεία ξεκινάει ως εξής. Έλα ρε διάλοθ, είναι ο Πέτρος αυτός. Τσούμπουρε τριμ, του λέω, εγώ τι κάνεις παλικάρι. Καλά είμαι, μου λέει, έλα μου λες στο γραφείο που σε θέλω, έχεις χρόνο. Του λέω, έρχομαι τώρα, αφού μου είπε έτσι, έλα στο γραφείο που σε θέλω. Και με μεγάλη χαρά μου έδειξε το όμορφο πόνημα του Πέτρου του Φουρίκη. Λοιπόν, Πέτρος Φουρίκης αρχαιολόγος, Πέτρος Φιλίππου αρχαιολόγος. Τυχαίο σίγουρα δεν είναι.
Άτος αβέ να μοϊνάν ένα, άτος αβέ να ταπειλώ. Άτος αβέ, άτος αβέ να ταπειλώ. Τα και να κάτω και να καλό δέξιμο. Άτος αρή να μοϊνάν ένα, άτος αρή να τα σταπεί. Άτος αρή, άτος αρή να τα σταπεί. Τα και να μου, τα και να μου τζατάντασί. Τσα για να το να μοϊνάν ένα, τσα για να το τσα σπαρδιανά. Θα κλείσουμε την εκδήλωση με ένα βίντεο, το οποίο έχει παρουσιάστηκε στο χωριό, την παρουσίαση του βιβλίου στο χωριό Στριγκάρι, που είναι ένα από τα αλβανόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, στο οποίο όσοι ήταν εκεί τραγούδησαν το τραγούδι «Εμπούκουρε μωρέ». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλοτάξτε το βιβλίο και συγχαρητήρια.